Και πάμε και στο επόμενο κεφάλαιο που έχει ο Άγιος, αφού είπαμε αυτά για τους πειρασμούς. Για να δούμε πόσο μπορεί να μας ωφελήσει και μία ζωή που ήταν πολύ αμαρτωλή. Έτσι, σήμερα πολλοί άνθρωποι δεν ξεκινούν σωστά τη ζωή τους. Έτσι, όταν, ας πούμε, φτάνουν στην εφηβεία, συνήθως παίρνουν τον κακό δρόμο. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Πάρα πολλοί. Ενώ αυτό παλιότερα δεν συνέβαινε. Γιατί υπήρχαν, ας πούμε, κάποιες αρχές στις οικογένειες και αυτές οι αρχές φύλαγαν, ας πούμε, την αγνότητα, την καθαρότητα στα παιδιά. Σήμερα, επειδή όλα έχουν γίνει πάρα πολύ χαλαρά, έτσι πολύ εύκολα τα παιδιά παίρνουν τον κακό δρόμο. Και μπορεί να έρθουν σε μία συνέστηση και να μετανοήσουν στην ηλικία των 30, 35, 40. Οπότε υπάρχει πολύ πονηρό υλικό, έτσι, πολλές αμαρτίες δηλαδή, που έχουν συσσωρευτεί στο παρελθόν. Έτσι, έχουν ένα βεβαρημένο παρελθόν. Πολλοί άνθρωποι που είναι στην Εκκλησία σήμερα. Τι λέει λοιπόν ο Άγιος? Όσοι έζησαν αμαρτωλή ζωή και ύστερα μετανόησαν και άρχισαν να ζουν πνευματικά, αυτοί πρέπει να δέχονται στη συνέχεια με χαρά τις ταπεινώσεις και τις θλίψεις που τους συμβαίνουν. Γιατί έτσι εξοφλούν. Έτσι είναι παρεμφερές το θέμα του με αυτό που είπαμε προηγουμένως για τους πειρασμούς. Οι άνθρωποι που έχουν πέσει σε αμαρτίες θα έχουν, μετά τη μετάνοιά τους θα έχουν πειρασμούς κατά παραχώρηση Θεού. Για να εξοφλήσουν τις αμαρτίες τους εδώ στη γη και να μην τις πάρουν μαζί τους. Με ποια έννοια τις εξοφλούν? Με την έννοια ότι αφενός μεν συντρίβονται, μετανοούν, ταπεινώνονται και αποβάλλουν τα πάθη τα οποία τους όθησαν στις όποιες αμαρτίες. Κατ' εξοχή στο πάθος της φιλαυτίας. Σε αυτό το πάθος υπόκεινται όλοι οι άνθρωποι και εξαιτίας αυτού του πάθους αμαρτάνουμε. Το οποίο πάθος αυτό είναι η άλογη αγάπη που έχουμε στον εαυτό μας και μάλιστα στο σώμα. Και από αυτό το πάθος ξεκινάνε μετά οι τρεις μεγάλες άρρωστες αγάπες, η αγάπη στις ειδονές, τις αρκικές ειδονές, η αγάπη στα χρήματα, στην ύλη και η αγάπη στη μάτια η δόξα των ανθρώπων, στα μπράβο και στα εύγε των ανθρώπων. Για να καθαριστεί ο άνθρωπος από αυτά τα πάθη, χρειάζεται να περάσει μέσα από τις θλίψεις, από τους πόνους, από τους κόπους. Και όσο περισσότερο έχει δουλέψει κανείς σε αυτό το πάθος και έχει δηλαδή συσσωρεύσει αμαρτίες, τόσο θα πρέπει να κοπιάσει μετά και να πονέσει. Οπότε είναι καλό πράγμα, έτσι, ένας άνθρωπος που έζησε αμαρτωλή ζωή, να περνάει μετά θλίψεις και δοκιμασίες. Γιατί έτσι, όπως λέει ο Άγιος, ξοφλάει, το τέστην καθαρίζεται από τα πάθη, από την αμαρτία και φεύγει καθαρός. Ο κόσμος, ξέρετε, και οι άνθρωποι που έχουν κοσμική αντίληψη των πραγμάτων, το θεωρούν αυτό κακό. Το να περνάει ο άνθρωπος δυσκολίες και θλίψεις, το θεωρούν κακό. Και σου λέει, καλά, εσύ πας και στην εκκλησία και έχεις τόσους πειρασμούς, τόσες θλίψεις, και ο άλλος που δεν πατάει στην εκκλησία και του πάνε όλα καλά, και το θεωρούν αυτό, ας το πούμε, παράδοξο. Ενώ αυτό ακριβώς είναι η αλήθεια που σώζει. Γιατί το ερμηνεύει ο Ευερός Χρυσόστομος. Τι γίνεται? Ένας άνθρωπος που μετανοεί, έχει πολλά καλά βέβαια, έτσι, αλλά έχει και κάποια κακά. Δεν είναι κανένας τέλειος, έτσι δεν είναι? Έχει κάποιες αμαρτίες, κάποια πάθη. Οπότε τι γίνεται? Ο Θεός, επειδή θέλει να τον σώσει, θα πρέπει να τον καθαρίσει. Να μην πάρει μαζί του μετά θάνατον αμαρτίες και πάθη, έστω αυτά τα λίγα. Οπότε τι γίνεται? Παραχωρεί σε αυτή τη ζωή να περάσει θλίψεις, δοκιμασίες, να καθαριστεί από τα πάθη και τις αμαρτίες, να ξοφλήσει και να το μείνει μόνο το καλό που έχει. Το πολύ καλό που έχει. Και πάει στην άλλη ζωή καθαρός, στον Παράδεισο, έτσι, στη Βασιλεία του Θεού. Ο αμαρτωλός τώρα, που δεν θέλει να μετανοήσει,
Αλλά δεν είναι και τελείως πορωμένος, τελείως διεφθαρμένος, έχει και κάποια καλά. Ο Θεός επειδή είναι δίκαιος, αυτό το καλό που έχει ο διεφθαρμένος άνθρωπος που πάει με τα χείλια στην κόλαση, θα πρέπει να πληρωθεί για αυτό το καλό. Λοιπόν, το πληρώνει ο Θεός εδώ, σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε αυτό το παράδοξο για κάποιους. Δηλαδή, ενώ δεν πατάει στην εκκλησία, ενώ κάνει ένα σωρό βρώμικα πράγματα, έσχει κλπ, του πάνε όλα καλά. Γιατί ο Θεός βλέπει ότι έχει και κάποια καλά. Δεν είναι τελείως διεφθαρμένος και αυτά τα καλά του τα πληρώνει εδώ. Οπότε, στην άλλη ζωή δεν έχει να πάρει τίποτε καλό. Του έχουν μείνει μόνο διαμαρτίες και αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους να τους κλαίμε που δεν έχουν πειρασμούς και δοκιμασίες. Σημαίνει ότι τους έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Και λόγω της δικαιοσύνης του, τους πληρώνει το καλό, το λίγο καλό που έχουν και τους μένει μόνο το κακό. Να πώς ερμηνεύεται αυτό το φαινόμενο. Είναι η ιουδαϊκή αντίληψη, δηλαδή διαστραμμένη αντίληψη, αυτό που λένε κάποιοι, «Α, είσαι άνθρωπος της Εκκλησίας, πρέπει να σου πηγαίνουν όλα καλά». Ποιος το είπε αυτό? Είναι έτσι. Αυτό το πίστευαν οι Ιουδαίοι. Δηλαδή θα έχεις λεφτά, θα πάει καλά η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, ξέρω εγώ, το επάγγελμά σου. Αυτός είναι καλός άνθρωπος. Αυτό ξέρετε το έχουν πάρει οι Προτεστάντες. Οι οποίοι βέβαια είναι μέσα στην πλάνη, μέσα στο σκοτάδι είναι. Και προσπαθούν και γι' αυτό δημιουργήθηκε και ο λεγόμενος καπιταλισμός, έτσι. Τι προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους και τους άλλους ότι είναι καλοί άνθρωποι, πώς? Συσσωρεύοντας πλούτο. Έτσι δημιουργήθηκε ο καπιταλισμός. Και σου λέει, α, αυτός, είδες, του πάνε όλα καλά, οι επιχειρήσεις του πάνε καλά, τα κεφάλαιά του κλπ, τα εργοστάσια του. Γιατί είναι καλός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος του Θεού και μπορεί να είναι πολύ διαστραμμένος άνθρωπος. Αλλά σου λέει ότι πιστεύει στο Θεό. Ναι, έτσι θεωρητικά, όπως πιστεύουμε και οι δαίμονες. Καταλάβατε, είναι τεράστια πλάνη αυτό το πράγμα. Ο Θεός δεν έχει υποσχεθεί ότι θα μας πάνε καλά τα γήινα πράγματα όταν θα πάμε στην εκκλησία και θα ζούμε σωστά. Αλλά τι μας έχει υποσχεθεί? Ότι θα μας δώσει τη βασιλεία του. Τη βασιλεία του. Την αιώνια χαρά και μακαριότητα. Και όχι μια πρόσκαιρη έτσι καλή ζωή εδώ στη γη. Ας ακούσουμε τι λέει και ο Άγιος τώρα. Βλέπουμε, λέει, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, που έζησε αμαρτωλή ζωή. Όταν μετάνιωσε και άλλαξε ζωή, οι κοσμικές επιθυμίες την βασάνιζαν. Είχε τρομερούς πειρασμούς στην έρημο η Αγία Μαρία. Μάλιστα, όσα χρόνια δούλευε στην αμαρτία, 17 χρόνια, τόσα χρόνια είχε πολύ έντονους πειρασμούς. Λογισμούς δηλαδή να σηκωθεί να φύγει, να αφήσει την έρημο. Τι ξέρει ο διάβολος, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ πέρα? Δεν βλέπεις άνθρωπο, δεν έχεις τι να φας. Μέσα σε αυτή την αφόρητη, ας πούμε, σκληρότητα, γιατί να περνάς έτσι τη ζωή σου? Ενώ θα μπορούσες να συνεχίσεις να την γλεντάς όπως την γλεντούσες μέχρι τότε. Και έφτανε να κλαίει για 24 ώρες και να προσεύχεται. Και μετά κάπως κατέπαυαν οι λογισμοί που της έλεγαν να γυρίσει πίσω στον κόσμο, στην κοσμική ζωή, στην παλιά τη ζωή δηλαδή. Όταν μετάνιωσε και άλλαξε ζωή, οι κοσμικές επιθυμίες την βασάνιζαν. Ο διάβολος της θύμιζε τις αρκές ειδονές, τα φαγητά, τα πλούτη, όλα αυτά που μπορούσε να απολαμβάνει ζώντας αμαρτωλά. Έκανε μεγάλη πάλι για να τις διώχνει τις αρκές, τις κοσμικές επιθυμίες. Της έλεγε ο διάβολος, «Τι θα χάσεις αν δεις λιγάκι την Αλεξάνδρεια? Δεν σου λέω να διασκεδάσεις, μόνο να τη δεις λίγο από μακριά». Αυτό κάνει ο διάβολος. Δεν σε βάζει, ας πούμε, φανερά στην αμαρτία. Σου λέει τώρα τι πειράζει, λιγάκι, λιγάκι. Να κάνεις αυτό λίγο. Και αυτό το λίγο όμως είναι δηλητήριο. Και το λίγο δηλητήριο σκοτώνει. Δεν χρειάζεται να πιεις ένα κιλό δηλητήριο και μερικά γραμμάρια υδροκεάνιο να πάρεις, πέθανες. Δεν χρειάζεται να πηδείς από τον 100ο όροφο και από τον 5ο όροφο να πηδήσεις, πάει, σκοτώνεσαι. Λοιπόν, αυτό το λίγο
Είναι μεγάλη απάτη. Ή το μία φορά. Σου λέει, μία φορά να το κάνεις για την εμπειρία, να δεις πώς είναι. Μία φορά. Δοκίμασε να δεις. Δεν είναι τίποτα. Σου παρουσιάζει την αμαρτία δηλαδή σαν ένα μυρμηγκάκι. Γι' αυτό και το λένε μυρμηγκολέοντα, έτσι. Και αφού την κάνεις την αμαρτία, μετά προσπαθεί να σε ρίξει στην απελπισία. Γίνεται λιοντάρι και σου λέει, πω τι έκανες. Χάθηκες. Δεν υπάρχει πλέον ελπίδα για σένα. Γύρνα τώρα στην κοσμική ζωή. Να χαρείς τουλάχιστον αυτή τη ζωή, αφού έτσι κι αλλιώς θα πας στην κόλαση. Γίνεται μετά λιοντάρι για να σε φάει, για να σε απελπίσει δηλαδή, να σταματήσεις την μετάνοια, την προσπάθεια. Εκείνη όμως ούτε γύριζε να κοιτάξει τον πειρασμό και αυτό το λογισμό που της έλεγε, άντε γύρνα λίγο στην Αλεξάνδρεια, να δεις λίγο τα παλιά σου. Πράγμα που δεν έκανε πια. Η γυναίκα του Λότ, έτσι, η γυναίκα του Λότ γύρισε πίσω. Ενώ ο Θεός είπε, μην κοιτάς πίσω. Δεν πρέπει να κοιτάξετε πίσω. Προφανώς ο ίδιος πειρασμός της είπε ο διάβολος, εντάξει τι πειράζει τώρα, να ρίξει μια ματιά, να δεις το σπίτι σου ρε παιδί μου, που καίγεται, γίνεται χαλασμός πίσω σου, μια ματιά θα ρίξει, τι πειράζει, εντάξει είπε ο Θεός να μην κοιτάξετε, δεν θα γίνει κάτι. Υπέκυψε, καταλάβατε, σε αυτό το ένα πειρασμό, τη μία φορά. Και έγινε στυλιάλατος, πέτρωσε. Αυτό τώρα έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο που μετανοεί. Έτσι. Ένας που μετανοεί δεν πρέπει να κοιτάζει πίσω. Καθόλου στο παρελθόν. Να μην γλυκοκοιτάζει δηλαδή το παρελθόν. Να θυμάται λίγο, ας πούμε, τα τραγουδάκια που ακούγαμε, έτσι, τα κρασάκια που πίναμε κλπ. Κλπ. Έτσι, τα βαψίματα που κάναμε σαν γυναίκες, γυναίκες κλπ. Τα λούσα μας που λέμε κλπ. Και λίγο να κοιτάξεις πίσω θα πετρώσεις. Δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις στο όρος. Ε? Γιατί έπρεπε να πάνε στο όρος για να σωθούν ο Λότ και η γυναίκα του, όπως τους είχε πει ο Θεός. Το όρος είναι ο Χριστός. Πρέπει να βρεις τον Χριστό για να σωθείς. Δεν φτάνει να πάρεις το δρόμο προς τον Χριστό. Θα πρέπει να φύγεις από τα Σόδομα, που είναι η περιοχή της αμαρτίας. Θα πρέπει να φύγεις, λέει, όμως και από τα περίχωρα των Σοδόμων. Αυτή ήταν η εντολή του Θεού. Δεν θα μείνετε, λέει, στα περίχωρα των Σοδόμων, είχε πει στο Λότ και στη γυναίκα του. Ποια είναι τα περίχωρα? Είναι τα περίχωρα της αμαρτίας. Είναι τα αίτια της αμαρτίας. Έτσι, αυτό που σου λέει ο διάβολος τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν σου λέει να αμαρτήσεις, αλλά σου λέει τώρα τι πειράζει, να ρίξεις και μια ματιά εκεί πέρα. Λίγο να δεις, ας πούμε. Αυτό το λίγο σε σκοτώνει, σε πετρώνει. Γιατί είναι πάλι παρακοή στο Θεό. Αυτό έκανε η γυναίκα του Λότ. Κοιτάξτε τώρα και τη διαφορά με το Λότ. Ο Λότ, ενώ πηγαίνει μαζί με τη γυναίκα του, προχωράνε μαζί και οι άγγελοι που τους έχουν πιάσει από το χέρι, γιατί φυσικό είναι, άνθρωποι ήταν και αυτοί οι καημένοι, όταν γίνεται χαλασμός, τα χάνεις, τι να κάνεις, πού να πας, τους έπιασαν οι άγγελοι και τους πήγαιναν πιασμένους προς την έξοδο των Σοδόμων και προς το όρος. Ενώ λοιπόν είναι δίπλα του η γυναίκα, ξαφνικά δεν είναι, γιατί πέτρωσε. Ο Λότ δεν γυρίζει να δει τι έγινε η γυναίκα του. Δεν θα έπρεπε να γυρίσει. Αν γυρίζει, θα γινόταν και αυτός στυλιάλατος. Θα γυρίζει προς τα πίσω, καταλάβατε. Αυτό μας διδάσκει κάτι πολύ σπουδαίο. Τι? Ότι ακόμα κι αν ο σύζυγός σου, η σύζυγός σου, ο πιο στενός φίλος σου, συγγενής σου κλπ. Εγκαταλείψει το Χριστό, εσύ δεν πρέπει να τον εγκαταλείψεις. Δεν πρέπει να πεις, να μείνω κι εγώ να το συμπερασταθώ. Όχι. Εσύ θα τραβήξεις τον δρόμο σου. Γιατί θα δώσεις εσύ λόγο για την ψυχή σου και κανένας άλλος. Και έτσι σώθηκε ο Λότ. Η Αγία Μαρία λοιπόν ούτε γύριζε να κοιτάξει και να ασχοληθεί με αυτούς τους λογισμούς που της έβαζε ο διάβολος. Τι μετάνοια είχε. Άλλες όσιες που δεν είχαν ζήσει κοσμική ζωή, δεν είχαν πόλεμο. Έτσι ένα κοριτσάκι, ας πούμε, αγνό, καθαρό, που κράτησε την παρθενιά του, την αγνότητά του, δεν θα είχε τέτοιους πειρασμούς όσους είχε η Αγία Μαρία, που 17 χρόνια δούλευε στην φοβερή αμαρτία, έτσι, στην σωρκική αμαρτία. Η Ιωσία Μαρία, που είχε κοσμική ζωή, είχε και πόλεμο. Και αυτό είπαμε κατά παραχώρηση Θεού για να καθαριστεί πλήρως από τα πάθη και να ξεχρεώσει. Η ταλαιπωρία αυτή
Είναι η καυτηρίαση των πληγών της αμαρτίας. Βλέπετε, όταν ας πούμε το σώμα έχει μία πληγή που δεν κλείνει, ο γιατρός έχει αυτόν τον τρόπο, έτσι, καυτηριάζει την πληγή. Το οποίο πονάει βέβαια. Δεν είναι εύκολο να αντέξεις τον καυτηριασμό, αλλά αυτό ακριβώς σε θεραπεύει. Έτσι και στο πνευματικό επίπεδο. Η αμαρτία καυτηριάζεται με τη δοκιμασία, με τις θλίψεις, με τους πειρασμούς. Και ο άνθρωπος πλέον νεκρώνεται ως προς την αμαρτία. Καθαρίζεται. Η ταλαιπωρία αυτή είναι η καυτηρίαση των πληγών της αμαρτίας. Και έτσι φτάνουν στο τέλος και οι μεν και οι δε στην ίδια κατάσταση. Οι μεν είναι αυτοί οι οποίοι πέρασαν αμαρτωλή ζωή, διεφθαρμένη ζωή, οπότε με τις δοκιμασίες και τις λήψεις καθαρίζονται, καυτηριάζεται η αμαρτία. Οι άλλοι δε που δεν έπεσαν σε βαριές αμαρτίες, πάλι και αυτοί με τον αγώνα που θα κάνουν και τους μέτριους πειρασμούς, γιατί δεν χρειάζεται να περάσουν μεγάλους πειρασμούς, φτάνουν και αυτοί στο ίδιο επίπεδο. Να νεκρωθούν και αυτοί τελείως ως προς την αμαρτία, ως προς τον κόσμο, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, εγώ είμαι νεκρός για τον κόσμο και ο κόσμος νεκρός για μένα. Κόσμος στην Αγία Γραφή είναι τα πάθη. Η αμαρτία και τα πάθη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γέροντα, δεν υπάρχει καθόλου θεία παρηγοριά. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος μετανοεί έπειτα από μια αμαρτωλή ζωή. Πώς? Πολύ, πολύ παρηγοριά υπάρχει. Η Ουσία Μαρία είχε φτάσει σε τέτοια μέτρα πνευματικά που βρισκόταν έναν πύχη πάνω από τη γη όταν προσευχόταν. Ανέβαινε στον αέρα και προσευχόταν στον αέρα. Την σήκωνε ο Θεός, η χάρις, το Άγιο Πνεύμα. Και όταν ήθελε να περάσει τον Ιορδάνιο ποταμό, δεν χρειάζονταν γεφύρι ούτε βάρκα. Πατούσε πάνω στα νερά. Περπατούσε πάνω στα νερά. Όπως περπατούσε και ο Χριστός μας. Έτσι. Πάνω στη λίμνη Γενισαρέτ. Αυτό είναι βέβαια μεγάλη παρηγοριά. Έτσι, όταν το ζει ο άνθρωπος. Που παρόλη την αμαρτωλότητά της, το παρελθόν της, την αξία ο Θεός να βιώνει τέτοια πράγματα. Διάβαζα για μια γιαγιά που είχε έρθει από την από τις χαμένες πατρίδες, όπως τις λέμε, έτσι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν από την Καπαδοκία, ήταν αυτή η γιαγιά, στο Βόλο. Έτσι, και ήταν, από ό,τι φαίνεται, πολύ πνευματική γυναίκα. Είχε λοιπόν τα εγγονάκια της και τους έλεγε, παιδιά, ελάτε να κάνουμε προσευχή τώρα. Τα εγγονάκια ήξεραν, γιατί το είχαν δει πολλές φορές το φαινόμενο. Η γιαγιά αυτή, όταν έκανε προσευχή, σήκωνε τα χέρια της έτσι επάνω και άρχισε να προσεύχεται με τέτοια θέρμη, με τέτοια ένταση, που το σώμα της άρχιζε να αιωρείται. Ξεκολούσε από το έδαφος και σηκωνότανε. Τα αγκονάκια στην αρχή βέβαια είχαν έκπληξη, μετά το σύγχυσαν το φαινόμενο. Ανέβαινε, ανέβαινε, ανέβαινε και έφτανε να κολλάει η γιαγιά στο ταβάνι. Τα παιδιά ήταν ήσυχα πλέον, ξέραν ότι η γιαγιά προσεύχεται αυτή την ώρα. Και όταν τέλειωνε την προσευχή της, κατέβαινε πάλι. Καταλάβατε. Και αυτό είναι σύγχρονο, δεν είναι παλιό. Για να μην νομίζουμε ότι αυτά που διαβάζουμε στους Αγίους δεν γίνονται σήμερα. Γίνονται και σήμερα. Το Πνεύμα του Άγιο ενεργεί και σήμερα όπως ενεργούσε και τότε. Οι πολύ αμαρτωλοί, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αν γνωρίσουν τον εαυτό τους, έχουν φυσιολογικά και πολύ υλικό για ταπείνωση. Η κάθε πτώση είναι φυσικά πτώση, αλλά είναι και υλικό για ταπείνωση και προσευχή. Οι αμαρτίες, αν αξιοποιηθούν για ταπείνωση, είναι σαν την κοπριά που ρίχνουμε στα φυτά. Οι αμαρτίες είναι κοπριά, έτσι. Αλλά αν την κοπριά τη ρίξει στα φυτά, τα φυτά ζωντανεύουν. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει λοιπόν κανείς αυτό το υλικό για να λιπάνει το χωράφι της ψυχής του, για να γίνει γόνιμο και να καρποφορήσει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε αμαρτίες για να έχουμε κοπριά, έτσι, ο Θεός φυλάξει, μην περάσει το μυαλό κανένας αυτό. Αλλά στη στιγμή που μέσα στον καιρό της άγνοιας συσσόρευσες τόση κοπριά, λέει ο Άγιος, κάντε τώρα υλικό για ταπείνωση. Δηλαδή
να ελεηνολογείς τον εαυτό σου, να καταδικάσεις τον εαυτό σου, να κατακρίνεις τον εαυτό σου και να ταπεινώνεσαι βαθιά, βαθιά, βαθιά. Και αυτό θα σε κάνει να ζωντανέψεις πάρα πολύ και να αυξηθείς πνευματικά και να προοδεύσεις πνευματικά. Οπότε θα λέγαμε, αυτοί που έχουν και αμαρτωλό παρελθόν έχουν ένα ατού. Έχουν πολλή κοπριά που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να αυξηθούν πνευματικά. Ένας που έχει κάνει μεγάλες αμαρτίες, αν αισθανθεί πόσο έφτεξε και πει «Δεν πρέπει να σηκώνω κεφάλι, να βλέπω άνθρωπο». Επειδή ταπεινώνεται πολύ, δέχεται πολύ χάρη, προχωρεί σταθερά και μπορεί να φτάσει σε μεγάλα μέτρα, όπως έφτασε η Αγία Μαρία Αιγυπτία, έτσι. Αξιοποίησε όλα αυτά τα έτη της βρωμιάς, έτσι, της βρώμικης ζωής και έφτασε σε πολύ υψηλά πνευματικά μέτρα και θα μνημονεύεται στους αιώνες των αιώνων και την τιμούμε κάθε χρόνο την Πέμπτη Κυριακή των νηστείων, έτσι το ξέρετε, είναι αφιερωμένη σε αυτό το πρόσωπο. Η Πέμπτη Κυριακή των νηστείων στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Είναι πρότυπο μετανοίας. Ενώ ένας που δεν έχει κάνει μεγάλες αμαρτίες, αν δεν τοποθετηθεί σωστά, ώστε να πει «Με φύλαξε ο Θεός από τόσες κακοτοπιές», αλλά τι πει, ότι εγώ εντάξει, πρόσεξα ας πούμε, δεν αμάρτησα, δηλαδή περηφανευτεί, τότε πάει χαμένος. Θα πρέπει να πει «Ο Θεός με φύλαξε». Αν δεν με φύλαγε ο Θεός, θα είχα κάνει κι εγώ πολύ περισσότερα από όσα έκανε η Αγία Μαρία Αιγυπτία στην πρώτη τη ζωή. «Με φύλαξε ο Θεός από τόσες κακοτοπιές. Είμαι πολύ αχάριστος. Είμαι πιο αμαρτωλός από τον πιο αμαρτωλό». Αν δεν σκεφτεί έτσι, υστερεί πνευματικά από τον άλλον που έχει κάνει πολλές αμαρτίες, αλλά μετά λέει «Ποιος είμαι εγώ, δεν αξίζω να με βλέπει άνθρωπος. Μολύνω και τον αέρα που αναπνέω. Δεν είμαι να με βλέπει άνθρωπος». Έτσι, αυτός που ταπεινώνεται έτσι, γίνεται πιο ανώτερος από τον άλλον που δεν έχει πέσει σε βαριές αμαρτίες, αλλά θεωρεί ότι λόγω της δικής του, ας πούμε, ικανότητας δεν έπεσε. Ο Θεός να φυλάει. Θυμηθείτε παραδείγματος χάρη τον Φαρισαίο και τον Τελώνη, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και τελειώνουμε με αυτό. Ο Φαρισαίος είχε έργα. Είχε σπουδαία έργα. Αυτά που έλεγε τα έκανε. Η λιμοσύνη και λοιπά, τις άλλες αρετές που κόμπαζε ότι είχε. Αλλά είχε και υπερηφάνεια, που είναι το κορυφαίο κακό. Ο Τελώνης είχε αμαρτίες, πολλές αμαρτίες, αλλά είχε αναγνώριση, συντριβή, ταπείνωση, το κυριότερο που ζητάει από τον άνθρωπο ο Χριστός, την ταπείνωση. Γι' αυτό με εύκολο τρόπο σώθηκε. Και τι λέει το Ευαγγέλιο, ότι αυτός δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε από το Θεό. Ενώ ο Φαρισαίος δικαίωνε μόνος του τον εαυτό του και κατέβηκε αδικαίωτος από τον Θεό. Ο Τελώνης δεν δικαίωνε τον εαυτό του, τον κατηγορούσε, τον κατέκρινε και τον δικαίωσε ο Θεός. Βλέπετε ποιος είναι ο δρόμος. Παρόλες τις αμαρτίες του. Κατέβηκε δικαιωμένος, δηλαδή σεσωσμένος. Ο άλλος παρόλες τις αρετές του κατέβηκε αδικαίωτος. Γιατί δεν ζήτησε τη δικαίωση από τον Θεό, αλλά την έδινε μόνος του στον εαυτό του. Έλεγε «Είμαι καλός και δεν είμαι σαν τους άλλους». Είδατε πώς τον έχουν το Φαρισαίο σε μια εικόνα. Δείχνει με το δάχτυλό του τον Τελώνη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν. Ο καημένος ο Τελώνης κρυβόταν πίσω από την κολόνα. Δεν είχε μούτρα να δει γύρω του. Και ο Φαρισαίος έδειξε στον Χριστό πού βρισκόταν ο Τελώνης. Το προσέξατε. Λες και ο Χριστός δεν ήξερε που ήταν ο Τελώνης. Περίμενε να το δείξει ο Φαρισαίος. Γιατί έλεγε ο Φαρισαίος, δεν είμαι σαν και αυτόν εδώ. Αφού κατέκρινε όλους τους ανθρώπους, μετά κατέκρινε και αυτό που ήταν δίπλα του, πίσω από την κολόνα. Ο Φαρισαίος, ενώ έκανε όλα τα τυπικά, όλα πήγαν χαμένα. Τι κάνει η υπερηφάνεια. Όταν ένας άνθρωπος έχει αμαρτίες και δεν έχει ταπείνωση,
τότε έχει τις αμαρτίες του τελώνει και την υπερηφάνεια του Φαρισαίου. Αυτός πια είναι ακόμα χειρότερος, ε. Έμε έχεις αμαρτίες. Έχεις και υπερηφάνεια. Τότε έχεις και τα κακά του Φαρισαίου και τα κακά του τελώνει. Διπλά χαρίσματα, λέει ο Άγιος. Με την κακή έννοια του χάρισμα τώρα, έτσι. Εμ ψωριάρης, εμ κασιδιάρης, όπως λένε στην Ήπειρο. Όσο μπορείτε, προσπαθήστε να αποβάλλετε τις πνευματικές τοξίνες, τα πάθη, για να αποκτήσετε την πνευματική σας υγεία. Και αυτό γίνεται μέσα από τους πειρασμούς, την υπομονή, στις λήψεις, όπως είπαμε, και κατεξοχήν με την καλλιέργεια του ταπεινού φρονήματος, της ταπείνωσης. Όταν έχεις πολλές αμαρτίες, έχεις πολύ υλικό που μπορεί να το βάλεις ως κοπριά στο δέντρο της μετάνοιας και να προχωρήσεις πολύ βαθιά στη μετάνοια και στην πνευματική υγεία, την προκοπή. Όταν έχεις πολλές αρετές αλλά έχεις υπερηφάνεια, την παθαίνεις όπως την έπαθε ο καημένος αυτός ο Φαρισαίος. Και δεν δικαιώνεσαι από το Θεό. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να αποβάλουμε τις πνευματικές τοξίνες, όπως λέει ο Άγιος. Έτσι, προσέξτε, είναι ωραία αυτή η έκφραση. Οι τοξίνες τι είναι? Είναι τα δηλητήρια τα οποία μπαίνουν μέσα μας και μας αρρωσταίνουν. Για να αποβληθούν οι τοξίνες χρειάζονται τα αντίδοτα. Όπως όταν μας τσιμπήσει ένα φίδι, κάνουμε ένεση αντίδοτου και εξωτερώνουμε το δηλητήριο με το αντίδοτο. Έτσι, το αντίδοτο είναι η μετάνοια και η ταπείνωση. Καλλιεργούμε πάντα ταπεινούς λογισμούς, ακόμα και αν δεν έχουμε ή νομίζουμε ότι δεν έχουμε πολλές αμαρτίες. Και να λέμε, ο Θεός μας φύλαξε και δεν κάναμε αυτά που ίσως κάποιοι άλλοι έκαναν. Αλλά αυτό δεν μας δικαιώνει, εάν δεν έχουμε ταπεινό φρόνημα.